Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Παλαιών Αυτοκινήτων Κρήτης διοργάνωσε για ακόμη μια χρονιά έκθεση κλασικών αυτοκινήτων στο παλιό λιμάνι των Χανίων. Για δύο ημέρες, 25 αυτοκίνητα του Συλλόγου βρίσκονταν στην πλατεία Κατεχάκη στο παλιό λιμάνι. Είναι αυτοκίνητα από τις δεκαετίες του 20 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80. Είναι παλιά αυτοκίνητα, είναι η έκθεση που κάνουμε καθιερωμένη κάθε χρόνο, η Πέτρια. Όλα είναι φτιαγμένα στο χέρι με νίκελ, δεν είναι ας πούμε αυτοματοποιημένα. Σήμερα σχεδιάζουν στα κομπιούτερ και από την άλλη μεριά ας πούμε το παράγουν το αυτοκίνητο. Αυτά είναι αυτοκίνητα τα οποία έχουν φτιαχτεί με τα περισσότερα χειροποίητα, παλιά αυτοκίνητα, το 20. Μαστόροι δουλεύανε μέσα, το μυαλό των ανθρώπων δούλευε. Οι μηχανές ήταν όλες χειροποίητες, τώρα όπως ξέρετε όλα είναι αυτοματοποιημένα. Οι μάρκες υπάρχουν, τα μοντέλα υπάρχουν σαν μοντέλα, σπάνια κυκλοφοράνε από κάποιους παλιούς ανθρώπους ας πούμε, που έχουν μείνει εκεί στα αυτοκίνητά τους αυτά. Αλλά είναι κάτι το ενδιαφέρον, διότι όπως βλέπετε έχουν τα νίκελ, έχουν τις καμπύλες αυτές της εποχής εκείνης, το στυλ αυτό, τα οποία είναι κάτι ενδιαφέρον ας πούμε. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να θαυμάσουν αντίκες που έγραψαν τη δική τους ιστορία στους δρόμους. Το που έχω φέρει είναι εδώ το αμάξι που βλέπετε δίπλα σας. Είναι μια Bentley μοντέλο Mark 6 του 1947 και το δεύτερο μοντέλο είναι ένα Mercedes SL το 450 του 1977 με αμερικάνικες προδιαγραφές. Η ιστορία του κατά τα λεγόμενα, τα ντοκουμέντα φυσικά θα δείξουν κάποια στιγμή, λέει ότι είχε ξεκινήσει από μια συλλογή του Τσόρτσιλ, του Άιζο του Τσόρτσιλ από Αγγλία. Μετέπειτα κάποιος καρδινάλιος από Ιταλία το πήρε και ήρθε κάποια στιγμή στην Ελλάδα περίπου το 77-79 από κάποιο Έλληνα συλλέχτη, ο οποίος μετά από μερικά χρόνια το πούλησε στον επόμενο, ο οποίος αυτός ο επόμενος ήταν κάποιος καλός φίλος, φίλος της Λέσης της ΕΠΑΚ, επίτιμο μέλος της ΕΠΑΚ, ο οποίος μου το παραχώρησε, μου το πούλησε για να το συνεχίσω. Μια ευκαιρία να γνωρίσουν οι νέοι την ιστορία του αυτοκινήτου και να θυμηθούν οι παλαιότεροι. Γενιακό αυτοκίνητο, βιώματα παιδικά, σε αυτό μεγαλώσαμε κατά κάποιο τρόπο. Εκεί υπήρχαν συναισθήματα και έτσι το κράτησα και το αναπαλαιώσαμε προσωπική εργασία. Δηλαδή ο μόνος στο κομμάτι που δεν ασχολήθηκα ήταν στην εξωτερική βαφή και στις ταπετσαρίες των καθισμάτων. Όλα τα υπόλοιπα τα έφτιαξα εγώ. Το έλυσα τελείως, μου πήρε 2 χρόνια, βρήκα ανταλλακτικά γνήσια και το έφερα στην κατάσταση που είναι. Πρέπει να έχεις πολλή όρεξη, μεράκι και κάποιες γνώσεις. Δηλαδή και ο κινητήρας θέλει γνώσεις για να μπορέσεις να τον ελύσεις, να τον φτιάξεις όπως πρέπει, να τον συγχρονίσεις και όλα τα γνωστά που ξέρουν οι μηχανικοί, ας πούμε. Θέλει και προσοχή στη λεπτομέρεια για να βγει το επιθυμητό αποτέλεσμα.